Καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή της μαγειρικής του Βάη Κανέλο. Σήμερα θα φτιάξουμε το παραδοσιακό μεσογειακό φαγητό πατάτες βραστές με γλυκοπατάτες και τα δύο προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, αλλά μην σας τρομάζει αυτό. Είναι πολύ γνωστό ότι οι Έλληνες από τα αρχαία χρόνια είχαν κατακτήσει όλο τον κόσμο, έτσι είχαν πάει και στη Λατινική Αμερική και τους δείξαν τι είναι οι πατάτες και οι γλυκοπατάτες και χρόνια μετά ήρθε και η πατάτα στην χώρα μας. Θα χρειαστούμε πατάτες, γλυκό πατάτες, τις οποίες θα τις καθαρίσουμε με το πίλερ, θα τις πλύνουμε, θα τις κόψουμε και θα τις πλύνουμε στο στρέινερ και μετά εγώ θα προτιμήσω να τις ατμίσω. Θα έχω δύο τεράκια εδώ, θα τις χωρίσουμε στα δύο. Εσείς μπορείτε να τις βράσετε και να... Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θα φέρουμε και θα ξεκινήσουμε από τις πατάτες. Αυτό το πίλερ δεν είναι από το IKEA, αλλά και το IKEA έχει ένα πολύ ωραίο μακρύ πίλερ. Το συνιστάμενο φύλακα καθαρίζει πατάτες και γλυκοπατάτες σε δευτερόλεπτο. Επίσης καθαρίζεις παγκούρια, καθαρίζεις καρότα πολύ εύκολα και δεν κόβεσαι και δεν τίποτα και βγαίνουν οι φλίδες πάρα πολύ λεπτές και δεν χαραμίζεις και από το προϊόν. Λοιπόν, ξεκινήσουν αυτό, μη συμβαρεθείτε με το βίντεο, θα το κάνω παύση και όταν έχω τελειώσει με τις πατάτες και τις γλυκοπατάτες θα το ξαναδείξω. Έχοντας καθαρίσει, κόψει τις πατάτες, τις έχουμε πλύνει, τις έχουμε βάλει στο στρέινερ, στάζει λίγο ακόμα και αυτό έχουμε το πετσετάκι εδώ που θα μαζέψουμε. Κάναμε μία μικρή αποκατάσταση στο χώρο. Έρχονται μηνύματα συνέχεια από όλες τις ξαναμένες νοικοκυρές που βλέπουν live την εκπομπή. Εσείς δυστυχώς δεν είστε από τις τυχερές που βλέπετε live την εκπομπή, θα πρέπει να περιμένετε να ανέβει στο YouTube. Όπως σας είπα πριν, μπορούμε να τις βράσουμε, εγώ τις ατμίζω, προτιμώ το άτμισμα και μ' αρέσει να τις χωρίζω. Θα βάλω κάτω τις γλυκοπατάτες, τις έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια για να γίνουν γρήγορα και ωραία. Και στο πάνω μέρος θα ρίξω τις πατάτες. Το μόγερο το βάζω εγώ στα 20 λεπτά. Συνήθως είναι έτοιμες, θα μπορούμε να τις δοκιμάσουμε με ένα πυρούνι αφού ετοιμαστούν. Θα ανάψουμε και τον άπορο φυτήρα και όσο περιμένουμε μπορούμε να βάλουμε το αγαπημένο μας podcast να ακούσουμε περιμένοντας. It could turn out to be the case that dark matter is basically space-time heat. So to push back with respect, you know. Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος μας. Τελείωσε ο ατμιστής. Ανοίγουμε να δούμε τι κάναμε. Όχι, οι πατάτες δεν έχουν γίνει. Οπότε, πριν το αδειάσουμε, πάντα ελέγχουμε αν έχει γίνει το φαγητό ή όχι. Γιατί αν το αδειάσουμε μετά είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναβάλουμε όπως ήταν και να διατηρηθούν στη φόρμα. Λοιπόν, θα το βάλουμε για άλλα 10 λεπτά, οπότε κάνουμε άλλα 10 λεπτά και μετά είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα και γαρνίρισμα τα υπόλοιπα. Τα λέμε σε 10 λεπτά. Περάσαμε τα 10 λεπτά, το φαΐ μας πρέπει να είναι έτοιμο, θα το δοκιμάσουμε. Λάβαμε αρκετά τηλεφωνήματα από τις φίλες τηλεθεάτριες, Desperate Housewives, και με ρωτούσαν για το t-shirt. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαβάσω το όνομα της μπάντας. Το είδα, το φορούσε η Kardashian στο Instagram και αγόρασα το ίδιο γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το design. Δείχνει πολύ tribal. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε πρώτα τις πατάτες. Τέλεια, είναι έτοιμες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να τις βάζουμε στο πιάτο μας. Προσοχή, καμιά φορά καίει ο ατμός, μην κάψουμε τα χεράκια μας τα απαλά.
Οπότε με προσοχή να έχει φύγει ο περισσότερος ατμός. Αν χρησιμοποιείτε, αν τις βράσετε τις πατάτες εσείς, θα σας πρότεινα να χρησιμοποιήσετε όχι strainer, γιατί θα διαλυθούν. Αλλά μισό λεπτάκι, θα φέρω το utensil που χρειάζεται. Θα σας πρότεινα με κάτι τέτοιο να κάνετε τη δουλειά. Βλέπετε, είναι το ίδιο εύκολο και βγαίνουν οι πατάτες ολόκληρες. Εγώ προτιμώ αυτό, γιατί πιάνονται ολόκληρα, δεν διαλύονται και θα μπουν όμορφα στο πιατουλίνι μας, που θα έλεγε και η... πώς τη λέγανε αυτό που λέγε τον καιρό. Το κακό της τον καιρό. Έτοιμο. Βάζουμε για να μην ζεστώ πριν το βάλουμε στην άκρη. Θα πάρουμε τώρα ελαιόλαδο και θα ρίξουμε από πάνω. Νόστιμο ξύδι για το φαγητό, είναι μονάχα το ξύδι το πάρος. Ξύδι special. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι. Εγώ σε αυτό το φαγητό προτιμώ το ξυδάκι, θα πάρουμε λίγο λατάκι, θα ρίξουμε από πάνω, ίσως λίγο ακόμα. Θα πάρουμε πέρι, λίγο πιπεράκι. Και ρίγανούλα από πάνω, μπόλικη να πάρει μυρωδιά. Τώρα που θα τα βρείτε αυτά, ρίγανη στη λαϊκή, αλάτι, ξέρετε, είναι έτοιμο το φαΐ μας. Καλή μας όρεξη, ευχαριστούμε που μαγειρέψατε μαζί μας. Θα σας δούμε στην επόμενη μας εκπομπή με μια νέα συνταγή του Εργένη. Και πάντα μην ξεχνάτε, like, subscribe, αφήνουμε σχόλια για τον αλγόριθμο του YouTube για να ανέβει το βίντεό μας. Και γράψτε τα σχόλιά σας για την επόμενη συνταγή που θα θέλατε να δείτε. Να είναι vegetarian και μεσογειακή. Γεια σας.